Okay. Και μετά είχαμε αυτή την καταπληκτική μαγική στιγμή. Είναι ένα κενό με το Σφίνιγκας, με το χάρτιο. Λίγο αργότερα ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, μέσα στο ξενοδοχείο που γίνεται η εκδήλωση, υψώνει προκλητικά τη σημαία της 21ης Απριλίου. Μπράβο παιδιά, ελάτε να χειροκροτήσουμε και εμείς. Να χειροκροτήσουμε και εμείς, γιατί πραγματικά μας έχουν λείψει κάποια πράγματα και πρέπει να τα ξαναζήσουμε. Μας έχει λείψει το βρωμόξυλο. Να τρώμε ξύλο, μας έχει λείψει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Μας έχει λείψει να μην μπορούμε να πούμε την άποψή μας ελεύθερα. Η εξορία. Να αποφασίζουν αυτοί για το τι μουσικές θα ακούμε. Η εξορία. Λογοκρισίας στις τέχνες. Φυλακίσεις, ξύλο. Όλα αυτά μας έλειψαν. Οπότε ας τα χειροκροτήσουμε μια φορά. Να ξανάρθει το πουλάκι τσίρου πάλι. Να ξανάρθει το πουλάκι. Φτάνει πια με αυτή την ασυδοσία της δημοκρατίας. Υπερεκτιμένη για την δημοκρατία. Όπου δημοκρατία για εμείς. Περίμενα στο φανάρι. Δεν κουνιόταν τίποτα. Και δεν υπήρχε ούτε ένας τροχονόμος. Ανάβει πράσινο και ο πρωθυνός φυλιέται. Ξύπνα ρε σαλιάρι. Εδώ βρήκες να χαμούρευτείς. Βάζει πρώτη και φεύγει. Και με έπιασε κόκκινο. Κάνει τροχιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάνει ρυθμή ανάπτυξη. Κατέβηκα χθες βράδυ για να πετάξω τα σκουπίδια. Είχαμε φάει ψάρια και μύριζαν. Φτάνω στον κάδο, ανοίγω. Κάθομαι στο σαλόνι μου να δω μια ταινιούλα. Και με έχει καταφάει ένα κουνούπι. Στείνω καρτέρι, αρπάζω την παντόφλα και πάω να το λιώσω. Και η άλλη μου λέει σταμάτα. Θα κάνεις λεκέ στον τοίχο. Άσε μας, κυρά μου! Είπα να πω στον καημό του Σαράφους. Συμβαίνω. Καταλαβαίνω. Τι έκανε, λέει, μας έδιωξαν από το Facebook. Σκασίλα μας μεγάλη και 10 Αφρικάνοι. Η Χρυσή Αυγή παρουσιάζει το Racebook, τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για γνήσιους Έλληνες. Γίνε μέλος του Racebook γρήγορα και απλά. Χρειάζεται η φωτογραφία σου, η ταυτότητά σου και να δούμε πως είσαι Έλλην πολίτης και στοιχεία γενεαλογικού δέντρου μέχρι 5 γενιές πίσω. Για να σιγουρευτούμε πως έχεις 100% ελληνικό αίμα και ένα βιντεάκι που αποδεικνύει την αφοσίωσή σου στα ιδεώδη μας, όπως το παράδειγμα. Οι φωτογραφίες που ανεβάζεις στο Racebook μετατρέπονται αυτομάτως προς το χρυσαυγητικότερον. Δεν είναι υπέροχο? Αντί για στάτους έχουμε βρίστους, όπου όλα τα μέλη του Racebook μπορούν να βρίζουν άνετα τους αλλοδαπούς που βρωμίζουν την Ελλάδα μας. Και αν κάτι σου αρέσει, αντί για like, κάνεις Μιχάλο like ή να το κάνεις στο inbox. Εμείς έχουμε kickbox για να κλείνουμε τα ραντεβού μας και να δίνουμε ξύλο. Ξέχνα τα μαλθακά chat rooms. Εδώ έχουμε chatilla room, όπου μαζευόμαστε και βγάζουμε τα νεύρα μας για τους ξένους και με ηχητική υποστήριξη. Έξω η γα***νισκα το αλλοδαπή από τη χώρα. Η διασκέδαση δεν λείπει από το Racebook. Παίξε μετανάστιβιλ και σπάσε τους πάγκους των αλλοδαπών στις υπαίθριες αγορές. Ή το ολοκένουργιο Εγέρθιβιλ. Μπήκε ο αρχηγός στην αίθουσα. Όποιος σηκωθεί πρώτος κερδίζει. Εγέρθιβιλ. Ανέβασε τις αγωνιστικές φωτογραφίες σου στο ρατς Instagram. Εφάρμοσε πάνω τους μοναδικά εφέ και νιώσε υπερήφανος Έλλην. Ακόμη μέσω του YouTube μπορείς να διασκεδάσεις βλέποντας πολύ αγαπημένα βίντεο. Αδερφές και συσμένες, καμιμένες αλμανικές κοροτυπίδες. Ή και να ανεβάζεις και να βλέπεις τραγούδια που έχουν την έγκριση της Χρυσής Αυγής. Φυσικά υπάρχει και η εναλλακτική επιλογή του γνωστού Twitter, το του Χίτλερ, όπου μαζευόμαστε και κάνουμε τους αλλοδαπούς follow με μαδέρια. Facebook από τη Χρυσή Αυγή, μόνο για Έλληνες. Αίμα, τιμή και friend request. Κάνουν follow τους μετανάστες με μαδέρια. Για τους γκολτενίστες. Ωραία, βρέθηκε η κοινή, συλλήθηκε και αυτό το πρόβλημα.